Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στον Σταύρο Λίγερο. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Σταύρο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλές γιορτές. Από όλους μας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σου σχόλιο για τα όσα διημήθησαν ή και έγιναν στη Βουλή των Ελλήνων τις τελευταίες ώρες. Τα είπες, παρακολουθούσα και τα είπες όλα. Έχουμε μια συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της τροπολογίας. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια συντριπτική πλειοψηφία κάτι λέει στο επίπεδο της πολιτικής, των πολιτικών σχετισμών. Δεν είμαι σίγουρος ότι λέει και πολλά στο επίπεδο του εθνικού συμφέροντος, αλλά αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα, έτσι δουλεύει. Οπότε η απόφαση έχει ληφθεί, η τροπολογία είναι νόμος του κράτους, οπότε μπορούμε να κρίνουμε ένα νόμο. Επειδή παρακολούθησα και επειδή ακούγονται διάφορα τα οποία προσωπικά θα έλεγα ότι πρέπει να μην τα αντιμετωπίσουμε σαν τούβλα πεταμένα ξεχωριστά, αλλά να το δούμε ως σύνολο. Καταρχήν θα διαφωνήσω με τον όρο παράτυπος μετανάστης που χρησιμοποιείς εσύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι παράνομη. Παράνομη, σωστό, σωστό. Έτσι. Παράνομη, σωστό. Παράτυπος μετανάστης είναι ένας όρος που έχουν χρησιμοποιήσει οι δικαιωματιστές για να απαλύνουν. Συμφωνώ μια μαζί σου, συμφωνώ. Έτσι. Παράνομη είσοδο στη χώρα, αλλά παράνομος μετανάστης. Σωστό. Είναι έτσι, έτσι. Λοιπόν, δεύτερον. Έχεις δίκιο. Και μόνο το γεγονός ότι σου λέει αν χάσουν την άδεια θα γυρίσουν στην κατάσταση του ετούντος άσυλο είναι αστείο. Σε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της στοιχειοδός θα έπρεπε όποιος μπαίνει να έχει αποφασιστεί από το ελληνικό κράτος μέσω των μηχανισμών του εάν δικαιούται ή όχι άσυλο μέσα σε ένα διάστημα 2-3 μηνών. Εάν δικαιούται να το πάρει και να έχει όλα τα ευεργετήματα που έχει ένας πολιτικός πρόσφυγας. Παρότι ξέρουμε ότι έχουν ξεχυλώσει και τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος πολιτικός πρόσφυγας. Εάν όμως δεν δικαιούται θα έπρεπε να απελαθεί. Τι συμβαίνει εδώ? Στην πραγματικότητα αν δούμε τις τελευταίες δεκαετίες, όχι τα τελευταία χρόνια, δεν πήγε σχεδόν κανένας ή τέλος πάντων μπορεί ένας στους χίλιους, ένας στους 10.000 νομίμως. Περισσότεροι μπήκαν παρανόμως, νομιμοποιήθηκαν οριζόντια μαζικά. Είχαμε τρεις νομιμοποιήσεις και αυτή είναι η τέταρτη νομίζω. Έχουμε δηλαδή ένα καθεστώς το οποίο δεν ταιριάζει σε μια συντεταγμένη πολιτεία. Και σε μια σοβαρή χώρα. Εάν βεβαίως, εάν η ελληνική, ακούω όλα αυτά ότι ναι έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών κλπ. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία αξίζει να τα πούμε και τα δύο. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένα δυναμικό νεανικό το οποίο δεν δουλεύει στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό και δεν φταίει η κυβέρνηση. Και το συνηθίζουμε στα επιδόματα. Στα επιδόματα. Η κυβέρνηση δίνει επιδόματα. Ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί να εργαστούν. Το ότι δεν βρίσκουν δουλειά όπως τη φαντασιώνονται είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Οι άνθρωποι, και όχι μακριά πίσω μας, μιλάω οι γονείς μας, οι δικοί μας γονείς, δηλαδή στη δική μας τη γενιά, κάναν τα πάντα για να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό ήταν μια σταθερά στην ελληνική κοινωνία, η οποία έχει χαθεί. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ναι, πράγματι δεν θέλουν να δουλέψουν σκληρά γιατί είναι σκληρή δουλειά στην αγροτική οικονομία, δηλαδή η εργάτης γης. Και εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι και οι αγρότες μας, οι οποίοι επίσης σε σημαντικό βαθμό έχουν τεμπελοποιηθεί και αυτοί, ενώ παλιότερα ξέραμε ότι και ο αδελφός που δούλευε στην πόλη έπαιρνε την άδεια για να πάει να συμμετάσχει στο μάζεμα της ελιάς ή δεν ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε άλλο. Τώρα και αυτοί προτιμάνε να δώσουν μεροκάματα. Γιατί τα μεροκάματα είναι εξευτελιστικά. Εάν χρειάζεται η Ελλάδα εργάτες γης, που χρειάζεται, και όχι μόνο εργάτες γης και άλλα, να τους φέρει
από χώρες με τους οποίους διατηρούμε στενές διακρατικές σχέσεις, όπως παράδειγμα η Αίγυπτο. Όπως η Ινδία. Όπως η Ινδία βεβαίως. Και οι οποίοι θα έρχονται ως εποχιακοί εργάτες. Θα έρχονται με τσάρτερ ναυλωμένα. Θα έρχονται και θα ξέρουν πού θα πάνε. Θα πάνε να δουλέψουν στο τάδε αγρόκτημα. Θα ελέγχεται το αγρόκτημα εάν δίνει στοιχειωδώς, αλλά τέλος πάντων ανθρώπινες συνθήκες, δηλαδή να έχει σπιτάκια να μένουν, να έχει καλό φαγητό και να έχει χρήματα, να δίνει χρήματα τα οποία να αντιστοιχούν στη συμφωνία που θα έχει γίνει διακρατικά. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν ικανοποιημένοι, δεν θα ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σωστό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα δεν θα ήταν υποχρεωμένη να έχει το βάρος ανθρώπων που θα γύριζαν χωρίς δουλειά, έτσι όπως τους παρατηρούμε στους δρόμους να ζητάνε να καθαρίσουν τζάμια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να εξοργίζει κάθε νόμιμο πολίτη, κάθε πολίτη που σέβεται τον εαυτό του. Η γνώμη μου είναι, και εδώ θέλω να πω, ότι πολλοί αντιλαμβάνονται όλα αυτά όχι με βάση την ανάγκες της αγροτικής και της άλλης οικονομίας σε φτηνά εργατικά χέρια, σε ανειδίκευτους. Γιατί είπαμε, αυτό το πρόβλημα υπάρχει και μπορεί να αντιμετωπιστεί, και άκουσα ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα. Γιατί το έχουμε το κράτος, δεν κατάλαβα, για να λύγει τέτοιου είδους γραφειοκρατικά προβλήματα. Έτσι. Αλλά πολλοί προσπαθούν μέσω αυτής της πραγματικής ανάγκης να περάσουν την αντίληψη ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αληθεί με τη μετανάστευση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό πιστεύουν πολλοί. Μας το λένε ευθέως. Δηλαδή, πολλοί, εντάξει, πολλοί αυτό πιστεύουν. Δεν γεννάμε κλπ. Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου και την ανάγκη της ανάγκης για εργατικό δυναμικό και το δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά δεν θα λυθεί με ανθρώπους που είναι πολιτισμικά ασύμβατοι. Και αυτό είναι το μείζον. Το οποίο και να πούμε, Σταύρο μου, και κάτι άλλο. Εδώ υπήρξε μία κοινή επιστολή περίπου 2.000 πολυτέκνων προς τον Πρωθυπουργό, όπου διαμαρτύρονται για την ικτρή μεταχείριση που έχουν οι πολυτεκνικές οικογένειες στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι πρώτα πρέπει να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια, να κάνει παιδιά, να δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη των παιδιών, για το μεγάλωμα των παιδιών, να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη που έχει πέσει στον αδύρ και που δεν μπορούν ούτε πάνες να αγοράσουν από το σούπερ μάρκετ, και μετά να πάμε σε λύσεις, σε εισαγωγικά επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος μέσω οριζόντιας ένταξης ξένων, που δεν ξέρουμε ο καθένας από πού κρατάει σκούφια του και τι ποινικό ποιόν έχει. Καταρχήν πώς θα ενσωματωθούν μουσουλμανικοί πληθυσμοί με άλλη κουλτούρα, με άλλες αξίες, με άλλα ηθικά πρότυπα. Μα δεν μπορούμε να στοιχειωδώς να μιλήσουμε, να συζητήσουμε λογικά. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τι έχει συμβεί σε χώρες οι οποίες λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος τους έχουν ισλαμικές κοινότητες στους κόλπους τους 3-4 γενιές. Έτσι. Και περισσότερο. Απορούσε ο Γιούνκερ, δημόσια το εξέφρασε με δήλωσή του, πώς γίνεται παιδιά τα οποία πήγαν στα δικά μας σχολεία, μεγάλωσαν μέσα στη δική μας κοινωνία, αναφερόταν στους βομβιστές των Βρυξελών, του Ισλαμικού κράτους, πώς γίνεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτός ο πολιτικός, καθόλου έξυπνος κατά τα άλλα, τι έκανε, υποτιμούσε βαθύτατα την Ισλαμική ταυτότητα. Αυτό είναι. Την υποτιμούσε βαθύτατα. Υποτιμούσε βαθύτατα και δεν κατανοούσε ότι είναι εξαιρετικά ισχυρή και ότι υπάρχει πολιτισμική ασυμβατότητα. Δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερη. Προσοχή. Λέω ότι είναι διαφορετική. Είναι ασύμβατη. Αυτό διαφορετική. Είναι ασύμβατη. Δεν είναι κατώτερη. Μπορεί να είναι ανώτερη. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει να τη χαρακτηρίσει κανείς. Δεν είναι ζήτημα κατωτερότητας και ανωτερότητας. Είναι ασύμβατη. Δηλαδή, ο ένας ξύνει το αυτί του και εσύ εκλαμβάνεις, γιατί έχεις τα ίδια πολιτισμικά, ότι τον τρώει το αυτί του και το ξύνει. Και ο άλλος θεωρεί ότι αυτή η κίνηση είναι μια βαριά προσβολή. Είναι άλλοι κώδικες.
μπορεί να μην ισχύει αυτό για το αυτή, αλλά ισχύει για τη μίνι φούστα που φοράει μια γυναίκα. Βεβαίως. Για τους μουσουλμάνους. Ισχύει για τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε. Προσωπικά, που δεν είμαι πιστός χριστιανός, το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσω, ότι δεν είναι κοινή η γνώμη μου από, ας το πούμε, θέματα πίστης, θρησκευτικής πίστης, εκείνη καθαρά από πολιτισμικό κριτήριο. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να κάνει τις βασικές διακρίσεις. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Σύριοι, ναι, μπορεί να ήταν και πάνω από εκατομμύριο, πήγαν στη Γερμανία. Πήγαν στη Γαλλία περισσότεροι. Στη Γαλλία, γιατί, ναι, ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ κοντά στη χώρα τους, ένιωθαν, είναι ορθόδοξοι περισσότεροι, ένιωθαν πολιτισμικά μεγαλύτερη συγγένεια και ήταν εύποροι έως πλούσιοι περισσότεροι. Πήραν τα λεφτά τους και εμείς δεν τους δεχτήκαμε. Γιατί δεν ήταν ελαφρομετανάστες, γιατί δεν ήταν παράνομο μετανάστες. Θέλανε να έρθουν νόμιμα και τους κλείσαμε την πόρτα. Τους την άνοιξε την πόρτα η Γαλλία, βεβαίως, και η Ιταλία και η Γερμανία και είχαν και τα αντίστοιχα ωφέλη. Σωστό. Σωστό. Άρα, αν θέλουμε να μιλάμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο σοβαρά προβλήματα με αυτό το κράτος μπάχαλο. Είναι έτσι. Όπως είναι έτσι, θα λέγαμε, επιοικώς το χαρακτηρίζουμε. Είναι έτσι, είναι έτσι. Γιατί είναι και αυτοκτονικό εκτός από πάνω. Είναι έτσι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί το θέμα είναι μπροστά μας. Νομίζω ότι η τροπολογία που είναι νόμος πια άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα. Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν λέω ευχές ακόμη γιατί θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.